Πώς είναι να είσαι εργαζόμενος σε τις καταστάσεις τριτοκοσμικές, αν επιτρέπεις τον όρο? Δεν είναι μόνο οι εγκαταστάσεις που είναι τριτοκοσμικές. Δεν είναι μόνο η υλικοτεχνική υποδομή, είναι και τα αναλώσιμα. Όταν ψάχνεις το βράδυ, πολλές φορές μπορεί να μην έχουμε σεντόνια για σας. Μπορεί να μην έχουμε κουβέρτες και να έχει χειμώνας, να είναι κρύο. Οι θερμάσεις, τα σώματα είναι τόσο παγιά που μπορεί να ζεσταίνουν μόνο σε ένα σημείο. Δηλαδή είναι παγιά και να κρυώνουν ασθενείς. Τα air condition, τη μια δουλεύουν, την άλλη δεν δουλεύουν. Συχνά μπορεί να ζητάμε το πιο απλό γάντια π.χ. Και να μας λέει στην Κυπριακή καθημερινή, τσέψετε τα. Να περάσουμε, γιατί έχουμε πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι να κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Πριν λες εβδομάδες, δημοσιεύτηκε τέλος πάντων μια επιστολή της Πανκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών σχετικά με την εισαγωγή βαρυπινητών στο νοσηλευτήριο Αθαλάσσας. Όπου ενημέρωνε τέλος πάντων ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την αφύλακτη, ότι κινδυνεύεται και στους νοσηλευτές και οι ασθενείς. Είναι νέο γεγονός. Τα τελευταία δύο χρόνια που γίνεται επανειλημμένα αναταχτά χρονικά διαστήματα, είναι μόνο βαρυπινίτες, είναι κρατούμενοι των κεντρικών φυλακών. Okay. Να το διαχωρίζουμε. Κάποιοι βαρυπινίτες, κάποιοι φυλακισμένοι για πιο ήπια αδικήματα, α το πούμε. Ναι, δυστυχώς γίνανε μάρτυρες πολλές φορές να έχουμε φυλακισμένους κοντά μας στο νοσοκομείο Αθαλάσσας, υπό ειδική παρακολούθηση ενός ήθιστε εφόσον είναι φυλακισμένοι, οι οποίοι μπορεί να είναι και επικίνδυνοι για τον εαυτό τους και επικίνδυνοι για το σύνολο, για τους συνασθενείς τους, για το προσωπικό τόσο των νοσηλευτικών, όσο των ιατρικών, όσο και των παραϊατρικών. Αλλά σκεφτείτε ακόμα και αν μας φύγουν, εφόσον δεν έχει επαρκή φύλαξη, γιατί για να μας παραχωρήσουν δεσμοφύλακα, πρέπει να είχαμε 4 φυλακισμένους και άνω. Δηλαδή, άμα έχετε 3 για παράδειγμα, θωρεί τους κανένας ή κανένας, αν τους θωρεί? Όχι, οι νοσηλευτές μόνο. Εκτελούμε και χρήβαρια. Και η ειδική παρακολούθηση που πες πριν τι είναι? Η ειδική παρακολούθηση είναι 24-ωρη παρακολούθηση για περιστατικά που χρήζουν αυτή τη παρακολούθηση, που είναι είτε επικίνδυνα για τον εαυτό του, είτε για τους γύρω τους. Το καθεστώς του φυλακισμένου εξυπακούεται ότι είναι πάντοτε 24-ωρη παρακολούθηση. Να αναφέρω επίσης ότι υπήρξε περίπτωση που είχαμε και 7 και 8 και 9 ειδικές παρακολουθήσεις, ενώ τα δωμάτια ασφαλούς κράτησης δυστυχώς είναι μόνο 2. Και τι κάνουμε σε τις περιπτώσεις? Στο θάλαμο Ιζοχών, στο θάλαμο 23. Τι κάνουμε αναγκαστικά, τοποθετούμε τους και σε άλλα δωμάτια. Κάποιες περιπτώσεις ήταν και μέσα στους διαδρόμους και έπρεπε να είμαστε ενός προσέχουμε έναν λοιπόν. Με όποιους κίνδυνους εγκυμονούν. Σκεφτείτε εσύ προσωπικά ή κάποια άλλη συναδελφή σου να σταματήσετε, να αποχωρήσετε, να παραιτηθείτε? Όχι μόνο το σκεφτήκαμε πολλές φορές. Η πιο έντονη φορά, να πω την αλήθεια, ήταν με την προτροπή του Προέδρου του Δημοκρατικού Σέρμου, ναι, που μας είπε να δεν σας αρέσει να πάρει στο καλό και να φέρω ιδέες. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Ήδη 220 κάτι συναδέρφοι, τόσο από γενική όσο και ψυχιατρικές υπηρεσίες, έχουν αποχωρήσει και πια στο εξωτερικό. Με τα προβλήματα που έχουμε, με τους μισθούς που παίρνουμε, με τα πάντα. Αυτή τη στιγμή, για να δουλέψει κάποιος στο νοσοκομείο Αθαλάσσας, να είναι νοσηλευτής ψυχικής υγείας, πρέπει να είναι πτυχιούχος και κάτοχος μεταπτυχιακού μάστερ. Και έρχεσαι και μπαίνεις σε αυτές τις συνθήκες με 907 ευρώ προμίσο. Αναγνώριση 0 και αντιθέτως. Νιώθουμε και την πολεμική, είναι ότι υποβαθμίζουν το επάγγελμα συνεχώς. Τώρα, δύο χρόνια που σας φέρνουν συγκρατημένο μέσα στην θαλάσσα, έτυχε κάποιον περιστατικό συγκεκριμένο? Ναι, αρκετές φορές έτυχε να γίνει σύραξη μεταξύ κάποιων κρατούμενων με κάποιον συνασθενών τους. Είναι συνήθες φαινόμενο μάλλον αυτό. Υπήρχε περιστατικό το οποίο ασθενής, ο οποίος δεν ήταν φυλακισμένος, για να τα λέμε σωστά, έσπασε την προστινή είσοδο του θαλάμου 23. Και απέδρασε. Και είχαμε όμως και φυλακισμένους που έπρεπε εμείς να προσπαθήσουμε να κρατούμε τους φυλακισμένους να μην αποδράσουν. Αλλά σκεφτείτε, αν καταφέρει κάποιος φυλακισμένος χωρίς επαρκή φύλαξη από δεσμοφύλακες να αποδράσει, τι θα γίνει απέναντι? Έχουμε μεγάλα καταστήματα, έχουμε μπάρκα, έχουμε διάφορα θέματα, υπάρχουν παιδιά που παίζουν. Σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει εάν κάποιος εγκληματίας αποδράσει. Ποιος θα έφερε την ευθύνη τότε, οι νοσηλευτές, οι γιατροί ή μήπως το Υπουργείο, τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Υγείας? Πρέπει κάποιοι επιτέλους να αναλάβουν την ευθύνη τους. Τα υπουργεία να μας λαλούσει που τους το λέτε το πράγμα. Να που κάνουμε. Πολλά και σε κάναμε εμείς διάφορες επιστολές. Η τελευταία είναι πριν 2 εβδομάδες. Ακόμα φωνεί βόντος εντερήμο. Δεν έχουμε καμία μα καμία ανταπόκριση. Μετά από τις τελευταίες μας επιστολές, έτυχε. Ίσως να έτυχε. Δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. Μπορεί σε 2 εβδομάδες να έχουμε πάλι 2, 3, 4 φυλακισμένους. 5.
Καλά, γιατί όμως να φέρουν στην Αθαλάσσια σαν κάποιους φυλακισμένους για νοσηλεία, αφού από ό,τι ξέρω στις φυλακές υπάρχει αντίστοιχο τμήμα. Έγινε η πτέρυγα 10, την οποία ανοίξαμε πέρσι νοσηλευτικές υπηρεσίες, σε συνεννόηση με τα Υπουργεία, η οποία όμως δεν είναι αναγκαστική φαρμακευτική αγωγή. Μπορεί κάποιος να αρνηθεί. Και τότε αναγκαστικά πρέπει να έρθει με υπουργικό διάταγμα να γίνει εισοχή στο θάλαμο 23 για να μπορεί να λάβει τη φαρμακευτική ενταγωγή. Και φέρνουμε και ένα ξύλο δάμε με σπόντες πάνω, μας πει και λέει την ιστορία του. Αυτόν είναι ένα περιστατικό προψές το βράδυ, το οποίο θέλω να θίξω την υλικοτεχνική υποδομή του νοσοκομείου μας, το οποίο είναι επίκο σε άθλια εγκατάσταση. Και είναι δυστυχώς από τα δύο ασφαλές κατά τα άλλα δωμάτια νοσηλείας, όπου ο ασθενής μόλις έγινε εισοχή που δεν ήταν στα καλά του, πριν να λάβει το οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή, με χαρακτηριστική ευκολία έβγαλε αυτόν τον ξύλο από την πόρτα και προσπάθησε να χτυπήσει νοσηλευτές. Και τι έγινε? Είναι για να καταλάβετε την επικινδυνότητα που έχουμε με αυτά τα περιστατικά. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνουν, αν θέλουν να νοσηλεύουμε, να φέρνουν επαρκές φρουρά ασφαλείας, να φέρνουν τους δεσμοφύλακες, όπως επίσης και να κάνουν περισσότερα δωμάτια ασφαλούς κράτησης και τα εφιστάμενα δύο να γίνουν επιτέλους δωμάτια ασφαλούς κράτησης. Υπήρχαν αποδράσεις? Υπήρχαν από ανοιχτούς θάλαμους συνήθως. Ευτυχώς δεν απόδρασαν ποτέ από θάλαμο κλειστής νοσηλείας και αυτό λόγω του νοσηλευτικού προσωπικού που δεν απόδρασαν ποτέ. Κάποιος ο οποίος είναι επικίνδυνος. Σε άλλο θάλαμο του νοσοκομείου, στο θάλαμο 34 για παράδειγμα, νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, άτομα ψυχοσικά και άτομα με σχιζοφρένεια σε ένα μικρό θάλαμο, χωρίς επαρκή αποχωρητήρια, χωρίς επαρκή χώρων για να διαχωρίζεις αυτές τις ασθένειες. Και τους έχουμε όλους μαζί. Καλά, γιατί γίνεται το πράγμα, ενώ γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Πρέπει να επιτέλους να βγει κονδύλι, να χτιστεί κάτι νέο, κάτι καλό. Να συνεπάρξουν και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα επιτέλους. Στην Ευρώπη να απευθύνεται για αυτό το πράγμα, γιατί μπορεί μέσω της Ευρώπης τελικά να γίνει κάτι. Σαν Μπανκ Κύπρας Συνεχιών Νοσηλευτών, μελετούμε το ενδεχόμενο. Προς το παρόν δεν θέλουμε να πάρουμε στα άκρα. Κάνουμε τις επιστολές μας επανειλημμένως με τα αρμόδια υπουργεία και περιμένουμε απαντήσεις. Οι συγγενείς των ασθενών? Δυστυχώς το αναγνωρίζουν και ήδη για τις καταστάσεις, για τα facilities που έχουμε στο νοσοκομείο. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Θα ήθελα να καλέσω επίσημα τον κύριο Κουλουμά, που είναι ο πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, των ασθενών Πανκύπρια, όταν φώναζε και ένα απεργία των νοσηλευτών, τώρα φωνάξει αυτά τα προβλήματα. Ηλικίες περίπου? Δυστυχώς υπάρχει μια αύξηση ελαίων κρουσμάτων από ναρκωτικές ουσίες και όχι μόνο. Υπάρχει μια αύξηση στους νέους. Και οι τοξικομανείς νοσηλεύονται μαζί με ανθρώπους ψυχικά ασθενείς, ας πούμε? Ναι, δυστυχώς και τα άτομα που είναι από την επίρρεια ναρκωτικών. Να το θέσουμε έτσι, οι χρήστες ή οτιδήποτε, ναι, πρέπει να έρθουν κοντά μας. Και κυκλοφορούν στους ίδιους χώρους με τους υπόλοιπους, νομίζω θέλω να πω. Στους ίδιους χώρους και αναλόγως μετά μπορεί να τους πάρεις οπουδήποτε αλλού. Μπορεί να συνυπάρχει, μπορεί όχι. Τώρα να έχω κάποιον που έχει πρόβλημα με τα ναρκωτικά. Μαζί με κάποιον που είναι διαγνωσμένο με σχιζοφρένεια. Κάποιον με νοητική στέρηση. Ναι. Να έχω όλα τα φάσματα ψυχοσικών, μελαγχολικών, να έχω όλα τα φάσματα σε συγκεκριμένους θαλάμους, νομίζω δεν μπορείς να τους βοηθήσεις. Φοβάσαι για επιπτώσεις? Όταν είπαμε να κάνουμε την συνέντευξη, πολλοί συναδέλφοι είπαν μου: μην τολμήσεις να πεντεγκάμεις, και να σου κάνουν πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ναι, ότι κάποιον πρόβλημα θα προσπαθήσουν να κάνουν. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έχω την τιμή να είμαι στο Κεντρικό Συμβούλιο της Πανκύπρας Συνεχιών Νοσηλευτών. Άρα, αυτή τη στιγμή μιλώ υπό τη σκέπη της συντεχνίας και όχι σαν απλός εργαζόμενος. Άρα, θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Μπορεί να επιχειρηθεί, αλλά θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει. Εμείς φτάσαμε στα όρια μας. Εν καιρός ο κόσμος να μάθει πραγματικά τι συμβαίνει στα νοσηλευτήρια.